Λοιπόν, αυτή μαζί με το τέλος επιτιδεύματος, μαζί με το τέλος επιτιδεύματος, αυτοί που είναι σε αυτή την κατηγορία, πληρώνουν το χρόνο σήμερα, μεσοσταθμικά, 867 ευρώ στην εφορία. Ξέρετε πόσο πληρώνει ο μέσος δημόσιος υπάλληλος? Πολύ περισσότερα. 1160. Μάλιστα. Ερώτημα, το θέλουμε? Αν το θέλουμε και οι Έλληνες πολίτες θέλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι να πληρώνουν 1160, το 85% όσων ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν αποκλειστική δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν 867 και οι συνταξιούχοι περίπου το ίδιο. Ναι, αλλά θα πει ο ελεύθερος επαγγελματίας, έχω ενίκεια Κωστή Χατζηδάκη, έχω φώτα, έχω νερά, ναι, έχω κοινόχρηστα, έχεις... έχω χίλια δυο πράγματα. Αλλά και κάπως ζεις. Αλλιώτικα, εάν έχεις ζημιές, κύριε Αυτιά, γιατί τα πέντε πρώτα χρόνια βλέπετε τις εξαιρέσεις, συγγνώμη, και μετά αποφασίζεις να εξακολουθείς να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, οτιδήποτε και να κάνεις, 6 χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια και κάθε χρόνο έχει ζημιές, κατά το δικό σου ισχυρισμό, έτσι, συγγνώμη, αν κάθε χρόνο μπαίνεις μέσα, πήγαινε να γίνεις υπάλληλος που κατά επίσης τους δικούς σου ισχυρισμούς βγάζεις παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, έτσι, δηλαδή, αυτό είναι. Εντάξει. Τώρα... Εδώ...